Φίλοι και φίλες, συνάδελφοι, ακτινολόγοι και μη ακτινολόγοι, σας καλωσορίζω εκ μέρους του κ. Πρασόπουλου, ο οποίος θα τη σε λίγο γιατί έχει στάσει ειδικότητα στα φετινά μαθήματα, με εκπαιδευτικά μαθήματα ακτινολογίας. Ο σχεδιασμός που είχαμε πριν τρία χρόνια καθίσαμε είναι μέσα σε μια πενταετία να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερο την ύλη της ακτινολογίας. Αυτό ο στόχος θα επιτευχθεί. Φέτος είναι το τέταρτο ή τέταρτη σειρά. Του χρόνου θα είναι η πέμπτη, θα καλύψουμε ό,τι θέματα δεν έχουν πει μέχρι τώρα. Τόσο ώστε στο database που έχουμε στο YouTube να μπορέσουν οι ειδικευόμενοι και οι ειδικοί, αυτοί που πάνε για να δώσουν εξετάσεις ειδικότητες, αλλά και αυτοί ακόμα που έχουν τελειώσει ειδικότητα, μπορέσουν να βρουν όλες τις ομιλίες πέρα τα θέματα που αφορούν όσο γίνεται πιο πολύ την ύλη της ακτινολογίας. Έτσι λοιπόν φέτος έχουμε μια θεματολογία πλούσια και αρκετά διαφορετική που καλύπτει θέματα που δεν είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας σαν ποδαρικό ο καθηγητή από την Αλεξανδρούπολη, θα του δώσουμε και συγχαρητήρια. Πέρυσι τον είχαμε σαν αναπληρωτή καθηγητή και φέτος σαν καθηγητή ακτινολογίας, τον κ. Νίκο Κουτσάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για ένα από τα αγαπημένα του ερευνητικά θέματα, τους όγκους του περιτονέου. Δεν είναι πολλοί οι ακτινολόγοι οι οποίοι ξέρουν τόσο καλά το περιτόνεο όσο ο κ. Κουτσάκης, οπότε είναι ένα δύσκολο και όχι τόσο συχνό θέμα, όμως βρίσκομαι σχεδόν σε όλους τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου. Άρα λοιπόν θα είναι αρκετά ενδιαφέρον για όλους τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Κουτσάκη θα σταματάει δίνοντας κάποια περιστατικά και για να το κάνουμε λίγο πιο interactive το μάθημα, θα χωρίς παρεξήγηση θα ρωτάμε κάποιους ειδικευόμενους μας. Όχι για να δούμε τι ξέρουν, γιατί ο σκοπός είναι μετά την ομιλία αυτή να τα ξέρουν, αλλά να δούμε λίγο πολύ για να ζωντανέψουμε περισσότερο την κουβέντα μας. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε το τέλος και μετά η κυρία Πύρου, η Νικολέτα, η δικαιόμενη στο ΚΕΦΑ, θα μας δείξει κάποια περιστατικά που έφτιαξε σε συνεργασία με τον Γιώργο Κουτσάκη και θα είναι, ας πούμε, το κερασάκι στην τούρτα της σημερινής παρουσίας. Οπότε, κύριε Κουτσάκη, ο λόγος εσάς. Αγαπητέ κύριε Χατζηδάκη, καθηγητά κύριε Χατζηδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και τον καθηγητή τον κύριο Πρασόπουλο για την σημερινή πρόσκληση στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του εργαστηρίου σας. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το να μιλήσουμε για τους όγκους του περιτονέου σε μισή ώρα ή περισσότερο, νομίζω ότι δεν είναι εφικτό, γι' αυτό θα γίνει μια επιλογή των περιστατικών τα οποία θα παρουσιάσουμε. Θα μιλήσουμε αρχικά για τους πρωτοπαθείς όγκους και μετά κύριο μέρος της ομιλίας θα αφιερώσουμε, μάλλον μεγάλο μέρος της ομιλίας, θα αφιερώσουμε και στην περιτονεϊκή καρκινομάτωση, η οποία αποτελεί μια οντότητα την οποία συναντάμε όλοι και θα συναντάμε σε καθημερινή βάση. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο περιστατικό. Το πρώτο περιστατικό είναι ένας άντρας 58 ετών, ο οποίος, προσέξτε, είναι βιομηχανικός εργάτης, παρουσιάζει ένα διάχυτο κοιλιακό άλγος. Έχει δυσφορία, ανορεξία και παρουσιάζει επίσης απώλεια βάρους. Έρχεται σε εμάς, του κάνουμε αξιονική τομογραφία και βλέπουμε αυτή την εικόνα. Βλέπουμε αυτή την εικόνα και παρουσιάζονται διάφορες ευμεγέθεις μάζες. Σε όλη την περιτονεϊκή κοιλότητα παρατηρούμε διωγγωμένους λεμφαδένες μέσα στο μεσεντέριο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτές οι βλάβες είναι καθ' όλη την έκταση της περιτονεϊκής κοιλότητος, δεν έχουν αποτιτανώσεις. Σημείο πολύ σημαντικό και διαφοροδιαγνωστικό. Επίσης, έχουν ανομοιογενή τρόπο εμπλουτισμού. Κάτι άλλο που πρέπει να αναφερθεί, όπως είπαμε για τους διωγγωμένους λεμφαδένες του μεσεντερίου,
είναι ότι η εικόνα είναι αυτή εδώ. Παρατηρήστε πόσο εκτεταμένες είναι όλες αυτές οι βλάβες σε όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και είναι χρήσιμο διαγνωστικό σημείο είναι αυτό εδώ. Δείτε ότι οι βλάβες έχουν μεικτή, συμπαγή και κυστική υφή. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Τα διαφοροδιαγνωστικά ενδεχόμενα που έχουμε είναι αυτά. Λέμφωμα, φυματίωση, κακό ήθες μεσοθυλίωμα και περιτοναϊκή καρκινομάτωση. Εσείς έχετε κάποια άποψη για το τι από αυτά θεωρείτε πιθανό και γιατί? Ναι, παρακαλώ ότι... λίγο πιο δυνατά. Νομίζω ότι είναι το C, ότι είναι περιτοναϊκό μεσοθυλίωμα. Αρχικά επειδή είναι βιομηχανικός εργάτης, οπότε μάλλον υπάρχει κάποια σχέση με περιβαλλοντική έκθεση. Συνάδελφε, η άποψή σας είναι απόλυτα σωστή. Παρακαλώ, σχολιάστε μας λίγο τα απεικονιστικά σημεία. Ναι, το ότι... Σας έκανε δηλαδή ιδιαίτερη εντύπωση κατά τη διαφορετική διάγνωση του προσέγγιση του περιστατικού. Ναι, είναι μεγέθης μάζες. Είναι αρκετά κοντά στο κοιλιακό τείχομα. Δεν είναι τόσο στο μεσυνδέλιο. Δεν έχουν αντιπανώσεις. Δεν έχει μεγάλη ποσότητα αστυνομική συλλογή. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, νομίζω ότι έχει και μία... Νομίζω ότι δεν σέβεται τα αγγεία. Νομίζω ότι τα διηθεί. Αυτό κατάλαβα από τις εικόνες που είδα. Ας μείνουμε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτό. Θα σας παρακαλούσα να συμπληρώσετε. Η μεικτής υφής βλάβες, δηλαδή η κυστική μορφολογία, η συνύπαρξη με τους συμπαγείς όγκους, είναι σημαντικό. Επίσης, αυτό που είπατε και έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι δεν έχουμε εδώ περιτοναϊκή συλλογή. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα. Με συγχωρείς, λίγο. Δηλαδή, πάντα κάτι προηγούμενη. Από την εικόνα που βλέπουμε εδώ, εγώ ως λιγότερο σχετικό με το θέμα. Υπάρχει κάποιο διαγνωστικό στοιχείο Βεβαίως, το διαγνωστικό είναι όσα είπε η συναδέλφουσα, δεν έχουμε περιτοναϊκή συλλογή, έχουμε μεγάλες μάζες σε όλη την έκταση του περιτονέου και κυρίως οι μάζες έχουν συμπαγή και κυστικό χαρακτήρα και αυτό θα δούμε ακριβώς συνέχεια στη θεωρητική ανάλυση του περιστατικού, πώς τεκμηριώνεται και τι σημαίνει ακριβώς, γιατί ταιριάζει με το παθολογικό υπόστρωμα, με το παθολογοανατομικό υπόστρωμα της νόσου. Δείτε εδώ και πάλι τις εικόνες και δείτε το παθολογοανατομικό παρασκεύασμα. Προσέξτε την αλληλουχία που έχουν αυτές οι δύο εικόνες και δείτε πόσο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο χειρουργείο. Θα ήθελα σας παρακαλώ να προσέξετε αυτές τις πολλαπλές εδώ βλάβες οι οποίες είναι βλενώδεις. Αυτές οι βλάβες είναι βλενώδεις και είναι αυτό που είδαμε πριν με τις κυστικές ή όχι βλάβες. Δείτε λοιπόν εδώ τη σημαντική συσχέτιση που έχει με το παθολογοανατομικό, το χειρουργικό δηλαδή, παρασκεύασμα με την εικόνα. Συγκρατήστε αυτή τη συσχέτιση γιατί θα σας φανεί πολύ χρήσιμη στο μέλλον. Κυρίως πρέπει να πούμε ότι το μεσοθυλίωμα του περιτονέου κυρίως προέρχεται από κύτταρα του μεσοθυλιακού ιστού, τα οποία όμως συναντούνται στον υπεζοκότα, στο περιτόνιο, στο περδικάρδιο και στην κιούνικα βατζινάλης του όρχεως. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα επιθετική νόσος, κυρίως εμφανίζεται σε μεγαλύτερους άντρες. Και υπάρχει αυτό που πολύ σωστά παρατήρησε η συνάδελφος εκεί πέρα, που μίλησε προηγουμένως για το βιομηχανικό εργάτης στην έκθεση στον άσβεστο, στον αμίαντο. Λοιπόν, επίσης
Η έκθεση στον άσβεστο είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς που εμφανίζουν μεσοθυλίωμα στον υπεζοκώτα. Και επίσης, εκείνο που πρέπει να συγκρατήσετε είναι αυτή η εικόνα. Δηλαδή, συμπαγής μάζες με στοιχεία με στοιχεία βλενόδους εκφυλήσεως. Πρέπει να σημειώσουμε, για να ξεκαθαρίζουμε από την αρχή, το ότι η μορφολογία, και αυτό που ρώτησε ο κύριος Χατζηδάκης, πολλές φορές είναι μη διακριτή από την περιτοναϊκή καρκινομάτωση. Ή αν θέλετε διαφορετικά και μία άποψη, είναι και αυτή μια μορφή περιτοναϊκής καρκινοματώσεως. Γι' αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ένα σημείο, το οποίο είναι σημαντικό, ότι έχουμε δύο μορφές μεσοθυλιώματος στο περιτόνεο. Είναι όταν έχουμε ενδοπεριτοναϊκές εστιακές μάζες, αλλά έχουμε και διάχυτη διοίκηση του περιτονέου. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί και συνήθως η διάγνωση τίθεται μόνο ιστολογικά μετά τη χειρουργική επέμβαση. Τώρα, περνάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Έχουμε μια γυναίκα 44 ετών με διάχυτο κοιλιακό άλγος, έντονη δυσφορία και αίσθημα πληρότητος μετά τη λήψη ακόμα και μικρού γεύματος. Επίσης, στο ιστορικό έχουμε ένα επεισόδιο ατελούς ηλίου. Η ασθενής έκανε γαστροσκόπηση. Στη γαστροσκόπηση δεν βρέθηκαν παθολογικά ευρήματα στο γλενογόνο, όμως παρατηρήθηκε πίεση εκ των έξω στο μείζον τόξος του στομάχου. Η κολονοσκόπηση επίσης ήταν αρνητική για παθολογικά ευρήματα. Έρχεται λοιπόν σε εμάς και κάνει αξιονική τομογραφία. Και βρίσκουμε αυτό. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν τα σχόλιά σας για αυτή την εικόνα. Βλέπουμε μία μάζα, έτσι όπως το βλέπω αυτήν την εικόνα, είναι μάλλον με εσωτερικές επασβεστώσεις. Φαίνεται συμπαγής και παρεκτοπίζει το έντερο προς τα δεξιά, προς τη δεξιά κοιλιακή χώρα. Συνάδελφε, η προσέγγιση σου ήταν πολύ σωστή. Πρέπει να σημειωθεί όμως από όλους μας κάτι ακόμα. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό και θα μας βοηθήσει στην τελική διαφορική διάγνωση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλη αυτή τη μάζα που βλέπουμε κυριαρχεί ο λιπόδης ιστός. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε λοιπόν μια μεγάλη περιτοναϊκή μάζα, ενδοπεριτοναϊκή μάζα, η οποία έχει πυκνότητα λίπους. Προσοχή, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης υπάρχουν εσωτερικά διαφραγμάτια μέσα στη μάζα και βεβαίως υπάρχουν οι αποτιτανώσεις, οι οποίες είναι αδρές. Κοιτάξτε τώρα σε δύο άλλες τομές τα εξής χαρακτηριστικά τα οποία ερμηνεύουν την κλινική σημειολογία της ασθενούς. Βλέπουμε ότι το λεπτό έντερο είναι παρεκτοπισμένο. Παρατηρήστε ότι ορισμένες σέλικες του λεπτού εντέρου είναι διατεταμένες και ίσως συμφορημένες. Επίσης, στη γαστροσκόπηση θυμάστε ότι είδαμε ότι έχει παρεκτόπιση του μείζωνος τόξου του στομάχου. Δείτε ακριβώς το βέλος, το μπλε βέλος, και παρατηρήστε γιατί συνέβη αυτό. Τώρα,
Θα ήθελα να σας παρακαλώ να μου δώσετε μια πιθανή διαφορετική διάγνωση ανάμεσα στη λιποδιστροφία του μεσεντερίου, στο λιποσάρκωμα, τη λιπομάτωση και τη διάχυτη διηθητική λιπομάτωση. Τι πιστεύετε από όλα αυτά με βάση τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά? Σας διαβεβαιώ ότι αν βασίσετε τη διαγνωστική σας προσέγγιση σε αυτά τα σημεία που μόλις δείξαμε, η διάγνωσή σας θα βγει σχετικά εύκολα. Παρακαλώ λοιπόν, πείτε μου τι πιστεύετε από όλα αυτά. Είναι ένα τυπικό λιποσάρκωμα αυτό. Προσέξτε τα εξής. Το μεγάλο όγκο, τις αποτιτανώσεις, τα εσωτερικά διαφραγμάτια και τη χωροκατακτητική σημειολογία που έχει σε όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα. Θα σας δείξω τώρα κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Δείτε ακριβώς το παθολογοανατομικό παρασκεύασμα, το χειρουργικό, αν θέλετε, παρασκεύασμα. Και δείτε την ομοιότητα και συσχετίστε το πόσο μοιάζει η βλάβη που βλέπουμε στην εικόνα μας, στις στεφανιαίες τομές, με τη βλάβη που έχουμε στο χειρουργείο. Δείτε δε ότι όλη αυτή η βλάβη έχει λιπόδη χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγκρατήστε λοιπόν αυτές τις δύο εικόνες, γιατί σε κάποιο ενδεχόμενο περιστατικό θα έχετε αντίληψη τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, υπάρχουν διάφοροι τύποι λιποσαρκώματος. Υπάρχει το καλά διαφοροποιημένο λιποσάρκωμα, όπου εκεί είναι εύκολη ο χαρακτηρισμός. Υπάρχει ο σκληρυντικός τύπος, ο οποίος όμως έχει σκληρυντικό χαρακτήρα και είναι λίγο δύσκολο, και υπάρχει και ο φλεγμονώδης τύπος. Επίσης, υπάρχει το μυξοειδές λιποσάρκωμα. Το λιποσάρκωμα που οφείλεται σε στρόγγυλα κύτταρα και βέβαια υπάρχει το πλειόμορφο και το εντελώς αδιαφοροποίητο, το οποίο επίσης διακρίνεται μόνο στο ιστολογικό παρασκεύασμα. Σημειώστε παρακαλώ ότι το αδιαφοροποίητο και το φλεγμονώδες έχουν υψηλή ένταση σήματος στην ΤΑΦ2 ακολουθία. Περνάμε στο επόμενο περιστατικό. Έχουμε έναν άνδρα 45 ετών με προοδευτικά αυξανόμενη δύσπνοια, δυσφορία αλλά και αύξηση. Προσέξτε, αύξηση του σωματικού βάρους. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε μια κλειδάζουσα κοιλιά η οποία χαρακτηρίζεται από μαλακή αίσθηση, ύπαρξη μαλακής μάζας, η οποία όμως είναι διάχυτη. Λοιπόν, αυτό είναι το περιστατικό, αυτή είναι η κλινική του σημειολογία και το ιστορικό. Προσέξτε, ο ασθενής, παρά την αναφερόμενη δυσφορία, δεν είχε ούτε αναπνευστική ανεπάρκεια, ούτε χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Και έχουμε αυτές τις εικόνες. Δείτε λοιπόν ότι μέσα στην κοιλιά υπάρχει ένας μαλακός ιστός και παρατηρήστε το περίγραμμα του ύπατος. Είναι αυτό που λέμε το χαρακτηριστικό scalloping. Είναι τυπική εικόνα αυτή. Δείτε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό scalloping. Δείτε την ουσία που υπάρχει διάχυτα στην περιτοναϊκή κοιλότητα και δείτε τις εικόνες σε εγκάρσια πάλι και στεφανία τομή. Παρατηρήστε λοιπόν ότι αυτή η ουσία, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι ανάμεσα σε εντερικές έλικες και όπως θα δείτε μετά, κολλάει επάνω σε αυτές. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Σας έδειξα ότι είναι ένα τυπικό ψευδομίξωμα περιτονέου. Η διαφορετική διάγνωση εδώ είναι εύκολη. Αρκεί να βασιστούμε σε αυτά τα σημεία που ήδη προαναφέραμε. Θα ήθελα να σας πω, θυμηθείτε αυτή την εικόνα. Μόλις ανοίγει ο χειρουργός στην περιτοναϊκή κοιλότητα, συναντά αυτή τη γλοιώδη, κυτρινοπή ουσία, η οποία είναι διάσπαρτη. Είναι διάσπαρτη και διάχυτη μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Σας παρακαλώ, προσέξτε αυτή εδώ τη συσχέτιση.
Δείτε λοιπόν αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν στον υφυπατικό χώρο, που είναι αυτό που βλέπετε εδώ, και αυτά τα στοιχεία που είναι στην επιφάνεια των εντερικών ελίκων, τα οποία όμως είναι και διάχυτα μέσα στο μεσεντέριο. Εφάπτονται, κολλάνε του μεσεντερίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εντερικές έλικες να είναι κολλημένες μεταξύ τους και πολύ συχνά να γίνεται, να δημιουργείται ηλιός ή κάποια άλλη βλάβη. Λοιπόν, από τι δημιουργείται? Να θυμάστε, σκολικοειδής απόφυση. Γιατί στη σκολικοειδή απόφυση δημιουργούνται βλενώδη νεοπλάσμα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη αιτιολογία. Βλενώδη νεοπλάσματα μπορεί να προκαλέσουν ψευδομύξωμα του περιτονέου. Επίσης, η ουσία αυτή έχει χωροκατακτητική συμπεριφορά και μην ξεχνάτε το σκάλοπινγκ. Το σκάλοπινγκ στην περιφέρεια του ύπατος, στην υπατική παρυφή, είναι πάρα πολύ σημαντικό διαγνωστικό σημείο. Είναι πρωταρχικό και σας βγάζει πολύ γρήγορα από τη θέση του να θέσετε κάποια διαφορική διάγνωση και την τελική σωστή διάγνωση. Επίσης, θυμηθείτε τη μετατόπιση των εντερικών ελίκων, όπως είδαμε ακριβώς στο προηγούμενο παθολογοανατομικό παρασκεύασμα. Επίσης, προσέξτε τώρα κάτι ενδιαφέρον. Στη μαγνητική τομογραφία, παρότι μιλάμε για υγρό, αυτά τα κύτταρα, που τα νεόπλαστα κύτταρα, που υπάρχουν σε αυτή τη ζελατινόδη μάζα, τόσο στις καθυστερημένες λήψεις μετά την παραμαγνητική ουσία, όσο και στις ακολουθίες διαχύσεως, έχουν διαφορετική ένταση σήματος και μας δείχνουν εκεί ότι πραγματικά υπάρχουν νεόπλαστα κύτταρα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και αν δείτε ακολουθίες διαχύσεως, θα κατανοήσετε αμέσως αυτό που σας λέω. Και πάμε στο επόμενο περιστατικό. Έχουμε μία γυναίκα 83 ετών με ανώδυνη κοιλιακή μάζα, προοδευτικά διωγγούμενη τους τελευταίους 15 μήνες και προσέξτε, η ταλέπορη αυτή ασθενής αρνείται επιμόνως να εξεταστεί από γιατρό και πάει στο χειρουργείο με αυτή την εικόνα. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, με βάση αυτή την εικόνα να σας δείξω και την αξονική. Με βάση την εικόνα και αυτή την αξονική να εικάσετε τι μπορεί να συμβαίνει. Ποια είναι η πιθανή σας διάγνωση με βάση αυτά τα δύο στοιχεία. Επίσης σας επαναλαμβάνω ότι η ασθενής αρνείται να εξεταστεί από γιατρό. Πιθανές διαγνώσεις. Ίσως θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κυσταδένωμα οθήκης ή κυσταδενοκαρκίνωμα. Είστε η κυρία Πυρού? Όχι. Κυρία Αλεξανδράτου. Κυρία Αλεξανδράτου, η διάγνωσή σας, η προσέγγισή σας είναι πολύ σωστή. Κοιτάξτε την εγκάρσια εικόνα. Σας δείχνω τώρα μία εικόνα. Σας δείχνω το διαφοροδιαγνωστικό πίνακα. Ας πάρουμε. Ψευδομύξωμα του περιτονέου δεν είναι. Μεσεντερική κύστη. Τόσο μεγάλη. Προοδευτικά διωγγούμενη. Τόσο σημαντική. Μάλλον όχι. Μεσοθυλιακή κύστη. Πολύ μεγάλη. Και δεν έχει λοιπά παθογνωμονικά χαρακτηριστικά. Είναι ένας borderline ovarian καρκίνος. Αυτό που είπατε για το κυσταδένωμα είναι πραγματικά πολύ σωστό και συμπεριλαμβάνεται στα διαφοροδιαγνωστικά ενδεχόμενα. Επίσης, το όριο ανάμεσα στο κυσταδένωμα και στο άτυπο, ξέρετε, κυσταδενοκαρκίνωμα, είναι πραγματικά μερικές φορές τίθεται μόνο
από τη διάγνωση, από την ιστολογική διάγνωση. Η προσέγγιση σας πάντως ήταν σωστή. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τη συνάφεια που υπάρχει στο χειρουργικό παρασκεύασμα με αυτό που βλέπαμε στην εικόνα. Δείτε όλος αυτός ο όγκος εδώ, πώς φαίνεται εδώ πέρα, στο παθολογανατομικό παρασκεύασμα. Είναι μια τεράστια μάζα. Και τώρα περνάμε σε κάτι άλλο. Θα σας δείξω εδώ αυτές τις δύο εικόνες. Η μία η επάνω είναι αξονική τομογραφία, μετά το σκιαγραφικό, και η κάτω είναι μαγνητική τομογραφία, μετά το σκιαγραφικό και φατσάτ. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτή η βλάβη? Βλέπουμε τη βλάβη, η οποία εμφανίζει ευμεγέθης βλάβη, η οποία εμφανίζει έτσι παχύ τείχωμα, η οποία εμφανίζει και σαν κυστικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερα εμπλουτιζόμενη ίσως. Με εμπλουτιζόμενο τείχωμα. Ιδίως στην περιφέρεια. Ναι. Η διάγνωση είναι αυτή. Το παθολογονατομικό είναι αυτό. Δείτε σας παρακαλώ, επειδή είναι από το ίδιο περιστατικό, είναι από τη βιβλιογραφία, παρατηρήστε τη συσχέτιση που έχει το ιστολογικό παρασκεύασμα με όσα ακριβώς περιγράψατε, συνάδελφε, μόλις πριν. Δείτε λοιπόν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε, πώς φαίνονται στο ιστολογικό παρασκεύασμα. Η απάντηση είναι ότι είναι ένας φλεγμονώδης ψευδόγκος. Θα μου πείτε δεν είναι πολύ συχνός. Σας το δείχνω όμως γιατί πρέπει να έχουμε αντίληψη του τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Κοιτάξτε τώρα. Ο φλεγμονώδης ψευδόγκος είναι μια χρόνια φλεγμονώδης βλάβη χωρίς σαφή παθογένεση. Μπορεί να οφείλεται σε τραύμα, σε προηγούμενη χειρουργική επέμβαση ή μπορεί να είναι μια σιωπηλή λίμωξη. Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό είναι χρήσιμο σημείο. Κυρίως τους φλεγμονώδεις ψευδόγκους τους συναντούμε στον οφθαλμικό κόγχο. Αλλά σας δείχνω αυτό το παράδειγμα για να θυμηθείτε ότι μπορούμε να τους συναντήσουμε και στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Και έχουν αυτή τη δύσκολη, και αν έχουν αυτή την, κατά τη γνώμη μου, δύσκολη προσέγγιση, γιατί η σημειολογία τους είναι άτυπη. Και πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που μόλις πολύ καλά περιέγραψε ο συνάδελφος. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η βλάβη δεν έχει κάψα, είναι σαφώς αφοριζόμενη, και αποτελείται κυρίως από φλεγμονώδη κύτταρα. Ο φλεγμονώδης ψευδόγκος είναι χωρίς ειδική σημειολογία. Εικόνα, σας φέρνω αυτήν την εικόνα για να σας δείξω ότι έχει τυπικά νομιογενή πυκνότητα και σαφή όρια, τα οποία όμως, προσέξτε, στα συγκεκριμένα περιστατικά που σας έδωσα, δεν διηθούν, όμως μπορεί να διηθούν και να έχει αυτή την εικόνα. Η μεγάλη όγκη, γιατί μπορεί να είναι και μεγάλη σε μέγεθος, μπορεί να έχουν κεντρικές περιοχές νεκρόσεως. Ένα άλλο παράδειγμα φλεγμονώδους ψευδόγκου, το οποίο είναι και αυτό από τη βιβλιογραφία, σας δείχνω αυτό για την ποικιλομορφία και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τώρα, έχουμε μια γυναίκα 32 ετών, η οποία έχει ψηλαφυτές κοιλιακές μάζες. Πάει στο γιατρό, τη στέλνει σε εμάς για αξονική τομογραφία και έχουμε αυτή την εικόνα. Η αριστερή είναι χωρίς κόντραστ και η δεξιά με κόντραστ. Ποια τα σχόλιά σας? Αυτό που βλέπω, γιατί είναι έτσι σε μια πρώτη εικόνα, είναι περιφερικά ότι έχει κάποιες υπαλληστώσεις, αυτό. Πολύ σωστά, συνεχίστε. Μπορείτε να περιγράψετε την εντόπιση των επασβεστώσεων, γιατί αυτό είναι κλειδί για την περαιτέρω σας διάγνωση.
ιδίως περιφερικά, αλλά πηγαίνουν... Δεν μπορώ να διακρίνω κάτι άλλο. Ωραία. Θα σας διευκολύνουν οι επόμενες εικόνες που θα δείξω. Θα ήθελα επίσης να παρατηρήσετε ότι έχουμε υδρονέφρωση στο δεξιό νεφρό. Λοιπόν, αυτές οι βλάβες είναι σε κάθε μέρος της περιτοναϊκής κοιλότητας. Είναι συμπαγής και είναι ιδιαίτερα επαζεστομένες. Δείτε αυτές τις εικόνες. Είναι χαρακτηριστικές. Πείτε μου τι σας μοιάζουν αυτές οι εικόνες. Δηλαδή, βλέποντας αυτές τις εικόνες, τι θα μπορούσατε να πείτε για αυτές τις βλάβες. Διάχυτες σε όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα, σε κάθε μέρος του περιτονέου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι θα μπορούσατε να υποθέσετε. Για να το κάνω πιο απλό. Δείτε εδώ επίσης και την ελάσσονα πίελο. Δείτε ότι όλες αυτές οι μάζες καταλαμβάνουν σχεδόν καθ' ολοκληρία όλα τα επιμέρους ανατομικά τμήματα της ελάσσονος πιέλου. Frozen pelvis. Και τώρα η διαφορική διάγνωση. Μπορείτε να επιλέξετε. Σκληρυντική περιτονίτιδα, υπερπαραθυροειδισμός, καρκίνος από κοκκιώδη κύτταρα των οθικών ή περιτοναϊκή καρκινομάτωση από καρκίνο των οθικών. Έχετε όλα τα στοιχεία, όπως πολύ σωστά είπε και είπε η συνάδελφα προηγουμένως, τα οποία μπορούν να σας καθοδηγήσουν στη διάγνωση. Το κλειδί σας και εκεί που θα οδηγηθείτε είναι frozen pelvis, διάσπαρτη βλάβη σε όλες τις περιοχές του περιτονέου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια οι αποκυτανώσεις. Το πρώτο θα έλεγα. Σκληρυντική περιτονίτιδα. Αυτό θα σκεφτόμαστε. Οκ. Okay. Άλλη άποψη. Λοιπόν, συναδέλφου, σε σκληρυντική περιτονίτιδα είχα ένα περιστατικό, αλλά δεν το έβαλα λόγω χώρου. Το χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπουμε από τιτανώσεις κατά μήκος σε όλες τις κοιλάνσεις και σε όλα τα στοιχεία του περιτονέου. Εδώ έχουμε βλάβη διάσπαρτη και διάχυτη σε όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα και σε όλα τα επιμέρους τμήματα της περιτοναϊκής κοιλότητος. Στην σκληρυντική περιτονίτιδα έχουμε εντελώς διαφορετική εικόνα. Είναι λεπτά φύλλα του περιτονέου. Η διάγνωση είναι ότι είναι ένας καρκίνος των οθικών ο οποίος έχει δώσει μεταστάσεις. Τι θα θυμόμαστε για να βάζουμε σωστά τη διάγνωση. Από τιτανώσεις. Διάσπαρτες βλάβες σε όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα. Frozen pelvis. Και όλα αυτά μπορεί να σας οδηγήσουν με ασφάλεια στη διάγνωσή σας. Θα ξαναμιλήσουμε σε λίγο για την περιτοναϊκή καρκινομάτωση. Θα ήθελα να σας φέρω μόνο ένα διαφοροδιαγνωστικό περιστατικό. Δείτε από καρκίνο των κοκκιωματωδών κυττάρων της οθήκης ότι μπορεί να έχουμε μια μεγάλη μάζα με πάλι εκτεταμένες αποτιτανώσεις. Μη συγχαίετε την αριστερή εικόνα που είναι περιτοναϊκή καρκινομάτωση από οθήκες με την δεξιά εικόνα που είναι κάτι διαφορετικό. Και τώρα μια πρόκληση. Θα μιλήσουμε για την περιτοναϊκή καρκινομάτωση. Σας παρακαλώ δείτε αυτή την εικόνα και πείτε μου εκεί που υπάρχουν τα ερωτηματικά ποια θεωρείτε ότι ποιο θεωρείτε ότι είναι το εμφύτευμα. Δείτε σας παρακαλώ αυτή την εικόνα και σχολιάστε το αυτό. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το εμφύτευμα.
τοποθετηθείτε μόνο ανατομικά. Κάποια πρόταση. Πώς να απαντήσουμε, πάνω αριστερά, πάνω δεξιά, πάνω κάτω αριστερά, κάτω δεξιά. Μάλιστα. Και αριστερά και δεξιά ποιο είναι, το ασθενή ή όπως το βλέπουμε. Πάντα το ασθενή. Το ασθενή. Κάτω αριστερά. Λέτε εδώ κύριε Χατζηδάκη. Ναι. Πάνω δεξιά. Ο κύριος Τέντες λέει πάνω δεξιά. Πάρτε και άλλη δύο από ένα. Κύριε Τέντε, χαίρομαι που είστε παρόν. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, το εμφύτευμα είναι εδώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανατομικές δομές. Το εμφύτευμα είναι εδώ. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί η περιτοναϊκή καρκινομάτωση έχει μια ιδιομορφία. Έχει πολυμορφολογία ή αν θέλετε έχει πολυπλοκότητα ως προς τη μορφολογία. Είναι δυνατόν να έχουμε στράντινγκ, είναι δυνατόν να έχουμε πλάκες, όζους και μια ειδική κουβέντα θα γίνει για το μεσεντέριο που είναι ξεχωριστή ιστορία. Ένα γράφημα μας δείχνει τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Όλα αυτά μπορεί να είναι μορφολογία ή μορφολογικές απεικονίσεις τόσο σε διαφορετικούς, αλλά δυστυχώς και στον ίδιο τον ασθενή. Όλα αυτά ξεκινάνε από μια απλή ιστορία. Το ασκητικό υγρό, ακολουθώντας τις γνωστές οδούς εντός της περιτοναϊκής κοιλότητος, διασπείρει και εμφυτεύει παντού όλα τα καρκινικά κύτταρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται τραγικές εικόνες όπως αυτές που είδαμε και όπως αυτές θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ παρατηρήστε κάτι το οποίο είναι συχνό και πολλές φορές διαλάχθης προσοχής μας. Παρατηρήστε στον υποδιαφραγματικό χώρο αυτή εδώ τη μικρή περιοχή, η οποία στο αντίστοιχο χειρουργικό παρασκεύασμα ήταν όλη αυτή εδώ η περιοχή βλάβης. Αυτά είναι καρκινικά εμφυτεύματα, τα οποία είναι ακριβώς στον υποδιαφραγματικό χώρο. Δείτε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι. Η εικόνα γίνεται τραγική σε αυτή εδώ την εικόνα. Ή μάλλον η εικόνα του ασθενούς γίνεται τραγική με αυτή εδώ την απεικόνηση. Βλέπουμε αυτή την παχιά ζώνη από εναπόθεση καρκινικών εμφυτευμάτων στον υποδιαφραγματικό χώρο ή αν θέλετε περιπατικά. Και ο κύριος Τέντες χειρούργησε αυτό το περιστατικό. Εδώ είναι όταν άνοιξε την κοιλιά. Δείτε πόσο καλά φαίνονται όλες αυτές, φανταστείτε μάλλον, αντιστοιχίστε αυτή εδώ την εικόνα με αυτά που βλέπετε στο περιτόνιο. Είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Και δείτε ότι εδώ έχει κόψει τα φύλλα του περιτονέου και στο παρασκεύασμα έχει αυτή την εικόνα. Σας παρακαλώ συγκρίνετε αυτή εδώ την εικόνα να δείτε τι συμβαίνει όταν βλέπετε στην απεικόνισή σας έναν ή μία ασθενή άτυχη με περιτοναϊκή καρκινομάτωση να έχετε άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια, όπως είπαμε, τα εμφυτεύματα έχουν και τη μορφή όζων. Το ιστολογικό παθολογοανατομικό παρασκεύασμα είναι αυτό. Μπορεί να έχουμε και μάζες, όπως αυτές εδώ. Βλέπετε λοιπόν αυτές τις μεγάλες μάζες, αυτά τα μεγάλα εμφυτεύματα που είναι μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Είναι αυτή ακριβώς η εικόνα και η αντιστοιχία. Βέβαια, η εικόνα μπορεί να είναι τραγική. Μπορούμε να έχουμε κάτι τέτοιες εικόνες, όπου βλέπουμε όλες τις έλικες του λεπτού εντέρου να συνοθηλεύονται, να συμφύονται, αν θέλετε, σε μία κοινή παθολογική βάση και να δημιουργούν εικόνες σαν και αυτή εδώ. Βέβαια,
μπορεί να έχουμε και εικόνες σαν και αυτή εδώ, όπου η αντιστοιχία της οφείλεται σε αυτό. Οι οποίες είναι αιμορραγικές, αιμορραγικά περτοναϊκά εμφυτεύματα. Ή μπορεί να έχουμε τραγικές εικόνες όπως αυτή, να έχουμε μάζες, πλάκες και βέβαια πάρα πολλούς ποικίλου μεγέθους όζους. Μην ξεχνάτε, όταν βλέπετε ένα χειρουργημένο ασθενή, να ψάχνετε καλά και στα σημεία που υπάρχουν χειρουργικές περιοχές παρεμβάσεως, μήπως εκεί, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχουν περιοχές εμφυτευμάτων οι οποίες δημιουργήθηκαν εκ των υστέρων. Είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάτε. Και τώρα έχουμε την τύχη να έχουμε κοντά μας τον κύριο Τέντε, ο οποίος στον ελλαδικό χώρο είναι ο μοναδικός, ο οποίος κάνει και το κυταρομοιωτική χειρουργική και Χάιμπεκ, ο οποίος έχει βοηθήσει και έχω προσωπική άποψη πάρα πολλούς ασθενείς να επιβιώσουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, παρότι είχαν ευρήματα στην κοιλιά τους, όπως αυτά που είδατε και ακόμα τραγικότερα. Με την κυταρομοίωση και τη Χάιμπεκ, αυτοί οι άνθρωποι βοηθούνται πλέον και βοηθούνται συστηματικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχετε πάντα κατά νου. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εμάς, σαν απεικονιστές, όπως θα δείτε σε αυτή την εικόνα, εκείνο που έχει χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα είναι να δούμε πώς επεκτείνεται η νόσος στο λεπτό έντερο. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί κατά τη διάρκεια της κυταρομοιώσεως πιθανή είναι η εκτομή τμήματος του λεπτού εντέρου. Αλλά το λεπτό έντερο μπορεί να διαταμεί μέχρι κάποιο σημείο. Να μην γίνει εκτεταμένη εκτομή, γιατί τότε θα έχουμε το σύνδρομο του κοντού εντέρου, του short gut syndrome, το οποίο δεν είναι συμβατό με τη ζωή του εξεταζόμενου. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η δυσκολία με το λεπτό έντερο είναι ότι ανάλογα με την πρωτοπαθή αιστεία, η μορφολογία της βλάβης στο λεπτό έντερο, στις έλκες του λεπτού εντέρου, διαφέρει. Αυτό που κάνει τη ζωή του χειρουργού και τη δουλειά του χειρουργού ακόμα δυσκολότερη. Κοιτάξτε εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέποντας μια εικόνα, εδώ είναι ένα project που είχαμε κάνει με την εντερόκληση. Έχουμε διατείνει πολύ καλά τις έλκες του λεπτού εντέρου και παρατηρούμε ότι εδώ υπάρχει αυτή η περιοχή ενδιαφέροντος. Αυτή η περιοχή βλάβης οφείλεται στην ύπαρξη εμφυτευμάτων. Επίσης, εμφυτεύματα υπάρχουν και μεταξύ των εντερικών ελίκων. Εκείνο που θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας ιδιαίτερα είναι το εξής. Παρατηρήστε αυτή την περιοχή. Είμαστε σε ένα ή μία ασθενή με περιτοναϊκή καρκινομάτωση. Εδώ υπάρχει μία στένωση. Όπως θα παρατηρήσετε και με την εμπειρία σας θα δείτε ότι υπάρχει ήπια προστενωτική διάταση και ήπια μετοστενωτική διάταση. Ενώ δεν εμφανίζεται σημαντικό και παχύ, αν θέλετε, τυχωματικό ή εξωτυχωματικό αίτιο. Αυτό οφείλεται γιατί η συγκεκριμένη περιοχή βλάβης είναι διηθημένη. Είναι διηθημένη από καρκινικά κύτταρα και αδυνατή να εκπτυχθεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου. Θα μου πείτε, όταν κάνουμε μια συμβατική εξέταση, πώς μπορούμε να το διαγνώσουμε αυτό, αφού άλλα κομμάτια του λεπτού εντέρου είναι πλήρως διαταμένα και άλλα όχι? Η απάντηση είναι η εξής. Υπάρχει ένα μυστικό. Όταν κάνετε, ακόμα και με χορήγηση εντερικούς και γραφικού από το στόμα, αξονική τομογραφία, φροντίστε να δίνετε όσο αντέχει ο ασθενής, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα εντερικούς και γραφικού. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατείνετε πλήρως το λεπτό έντερο και να διακρίνετε περιπτώσεις σαν και αυτές εδώ. Ορισμένα άλλα περιστατικά τα οποία σας δείχνουν τα εμφυτεύματα πόσο εντυπωσιακά φαίνονται ανάμεσα στις έλκες του λεπτού εντέρου. Τώρα,
Ο τρόμος μας είναι αυτός εδώ. Δείτε σας παρακαλώ τις έλκες του λεπτού εντέρου και παρατηρήστε το τείχωμά τους. Αυτές οι έλκες φαίνεται, χωρίς να υπάρχει στένωση του εντερικού αυλού, να έχουν ένα παχισμένο, έντονα εμπλουτιζόμενο τείχωμα. Αυτό γιατί οφείλεται? Γιατί τα καρκινικά κύτταρα έχουν κάνει μία κάλυψη του λεπτού εντέρου, του τειχώματος, του εντερικού τειχώματος, το οποίο προσλαμβάνει για την ενεόπλαστα κύτταρα και μας δίνει αυτή την εικόνα. Αυτή η εικόνα, όταν τη βλέπουμε, ο ασθενής είναι ανεγχείρητος. Η εικόνα αυτή αντιστοιχεί, αυτό εδώ που βλέπετε εδώ, αντιστοιχεί στο λεπτό έντερο, το οποίο είναι πραγματικά ιδιαίτερα ρυθμισμένο. Αυτό το έντερο, γι' αυτό ο ασθενής δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Αυτή είναι ακριβώς η ακτινολογική και η χειρουργική συσχέτιση. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να προσέξετε είναι το μεσεντέριο. Συνήθως συναντάμε αυτές τις μικρές κουκίδες στο μεσεντέριο, οι οποίες μας προβληματίζουν. Λέμε, είναι λεμφαδένες, είναι διωγγωμένα αγγεία, τι είναι ακριβώς? Όμως, αν δείτε αυτή την εικόνα, πιστεύω θα πιστούμε όλοι ότι όλοι αυτοί οι μικροί κόκκι που βλέπουμε είναι εμφυτεύματα και αυτό έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να αξιολογηθεί ιδιαίτερα. Σας παρακαλώ, θυμηθείτε αυτή την εικόνα, είναι μια εικόνα που αγαπώ γιατί, και ευχαριστώ τον κύριο Τέντε που μου την έδωσε, γιατί ακριβώς δείχνει όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα, δείτε αυτό το μεσεντέριο. Μην μου πείτε ότι δεν σας μοιάζει με αυτή τη βεντάλια. Η εικόνα είναι αυτή. Αυτό λέγεται frozen mesentery. Το έχουμε εισαγάγει εμείς στη βιβλιογραφία. Λοιπόν, τι σημαίνει? Ότι το μεσεντέριο είναι άκαμπτο. Παρατηρήστε ότι ενώ οι εντερικές έλκες είναι διατεταμένες, το μεσεντέριο δεν μαζεύεται, παραμένει άκαμπτο και είναι ανοιχτό. Για να σας πείσω ακόμα περισσότερο, δείτε αυτή την εικόνα. Βλέπετε ότι το μεσεντέριο είναι μαζεμένο και οι έλκες είναι στην περιφέρεια. Δείτε την εικόνα και είναι ακριβώς το ίδιο παρασκεύασμα. Παρατηρήστε ότι αυτό μοιάζει με κουνουπίδι. Cauliflower mesentery και small bowel. Λοιπόν, δείτε εδώ αυτές τις εικόνες. Είναι ακριβώς το ίδιο παρασκεύασμα. Είναι αυτό που λέμε frozen mesentery. Μια άλλη εικόνα είναι αυτή εδώ και το παθολογαριτομικό παρασκεύασμα είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν και βλάβες που δεν μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε, όπως αυτές που είναι πολύ μικρές, όπως εδώ. Δεν είμαστε και θεοί, αλλά προσπαθούμε με τους καινούργιους, με λεπτές τομές, να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτές τις μη διαγνώσιμες βλάβες. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε με δύο περιστατικά, με λίγο διαφορετική προσέγγιση των όγκων με τη γενικότερη έννοια του περιτονέου και θα σας πούμε ότι έχουμε ένα γόρι 13 ετών με ψηλαφυτές ανώδυνες κοιλιακές μάζες και προοδευτικά αυξανόμενη κοιλιακή δυσφορία. Προσέξτε το αυτό. Έχει φυσιολογική θερμοκρασία και λευκά, δεν παρουσιάζει ναυτία ή έμετο, δεν έχει μέλαινες κενώσεις ή διάρρεια. Στην αρχή, επειδή είναι νεαρό παιδί, κάναμε μαγνητική τομογραφία και έχουμε αυτή την εικόνα. Ποια είναι η προσέγγιση σας? Παίρνουμε σαν κυστικά πολλαπλά μορφώματα. Ότι από τις εικόνες που έχουμε βλέπουμε σαν
κύση φύστα μορφώματα με υψηλό σήμα, διάσπαρτες στο, ναι, στο μεσεντέριο. Ωραία. Σε κάθε σημείο της περιτοναϊκής κοιλώτας παρατηρήστε επίσης ότι έχουν λεπτό τείχωμα. Έχουν ποικίλο μέγεθος και επίσης ορισμένες είναι στρόγγυλες. Επίσης είναι μονόχωρες, δεν έχουν διαφραγμάτια και δεν έχουν συμπαγή τμήματα. Επίσης δεν παρατηρούνται από τα νόσες. Έχετε όλες αυτές τις επιλογές. Τι θα διαλέγατε? Κύστης μεσεντερίου, κύστης εκδιπλασιασμού του εντέρου, υδατηδική νόσος ή λεμφαγγειωμάτωση. 13 ετών. Το βήτα. Κύστης διπλασιασμού. Κύστης διπλασιασμού. Λοιπόν, προσέγγιση της εικόνας. Πολλαπλές, παρόμοιες, ποικίλου μεγέθους. Τονίζω το παρόμοιες, ότι όλες έχουν παρόμοια μορφολογία. Καμιά τους δεν έχει διαφραγμάτια. Αλλά το πολλαπλές και σε αυτόν τον αριθμό ίσως να μας απομακρύνει από τις κύστες διπλασιασμού. Θα σας εξηγήσω γιατί. Η απάντηση είναι ότι είναι υδατηδική νόσος. Και δείτε αυτή την εικόνα στην προσεκτική μελέτη που έγινε στο παιδί. Στο σπλήνα παρατηρείται μια μεγάλη υδατίδα κύστη, η οποία έχει τη χαρακτηριστική σερπαντινοειδή μορφολογία στο εσωτερικό της, που είναι η αποκολλημένη μεμβράνη. Το θέμα είναι ότι αυτό το παιδί, το άτυχο, είχε διασπορά στην περιτοναϊκή κοιλότητα από σπληνική υδατίδα κύστη. Αυτό το παιδί δεν ήταν δυνατόν να χειρουργηθεί. Κοιτάξτε πως ήταν προεγχειρητικά, είναι η εικόνα που έχετε δει, και μετά από λήψη αλμπεταζόλης παρατηρήστε την εικόνα πώς έχει διαμορφωθεί. Σας ξαναδείχνω πάλι την εικόνα. Δείτε πως ήταν. Πήρε τη φαρμακευτική αγωγή και έχει μεταβληθεί η εικόνα του σαν αυτή. Δείτε αυτές τις μικρές, πια παχισμένες, με παχισμένο τείχωμα, υδατίδες κύστης που είναι εμφυτευμένες στο μεσεντέριο. Αυτή είναι η εικόνα τους και βλέπετε εδώ το εχινοκοκκικό υλικό. Τώρα θέλω να μου πείτε εσείς, συναδέλφισσα, που μιλήσατε τώρα, τι πιστεύετε για αυτή την εικόνα? Είναι άλλο περιστατικό, δεν είναι το ίδιο. Όχι, όχι, είναι άλλο περιστατικό. Έχουμε περάσει άλλο περιστατικό. Έχει μία μεγάλη πιθανότητα κυστική μάζα. Μάλιστα. Είσαστε πολύ κοντά γι' αυτό σας το λέω. Μπαίνει στο πρόσθετο κοιλιακό τείχωμα. Πιθανόν, ναι. Πιθανόν. Δεν είναι στο τείχωμα, είναι εδώ περιτοναϊκή, έτσι. Περιτοναϊκή, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι προσκύνηση των εταιρικών υλίκων. Πιθανή διάγνωση. Εδώ είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Μια εταιρική μεσοθυλιακή κύστη. Είναι αυτό το παράδειγμα, γι' αυτό το έφερα σε συνέχεια, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Επίσης, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μπλεγμένο, είναι παράδειγμα από τη βιβλιογραφία και είναι περιτοναϊκές κύστες εξεγκλισμού. Είναι τραβηγμένο το παράδειγμα,
Αλλά γι' αυτό το φέρνω, δείτε τη διαφορά που είχαμε με την υδατίδα νόσο, που εκεί ήταν διάσπαρτες, εδώ είναι όλες μαζεμένες, έχουν διαφορετικό μέγεθος, αλλά και παρόμοια σχεδόν μορφολογία. Και περνάμε σε αυτό εδώ. Θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε γι' αυτό. Το παρασκεύασμα μα δίνει πιο από όλα αυτά. Δεν ακούω, Αδάμ. Αυτό το παρασκεύασμα, λέω, τι αντιπροσωπεύει από την εξωγική. Γιατί η εξωγική έχει δύο ευρήματα τώρα. Λοιπόν, είναι διαφορετική αξονική αυτό με αυτό. Αυτό είναι αυτό εδώ. Είναι η ίδια παθολογοανατομική εντότητα. Αυτό είναι αυτό εδώ. Και αυτό είναι κάτι άλλο παρόμοιας αιτιολογίας. Η απάντηση είναι εδώ. Αν προσέξουμε λίγο καλά. Πάρει το ποτάμι. Είναι ένα κοσύμπομα. Ορίστε. Δηλαδή, είναι μία ξεχασμένη χειρουργική μάζα. Γάζα. Είναι μία ξεχασμένη χειρουργική γάζα, η οποία είναι μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την προσοχή σας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Και σας παρακαλώ, μια και μου δίνετε ευκαιρία και μου δόθηκε το βήμα, θα ήθελα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ ακόμα μια φορά στο χειρουργό τον κύριο Τέντε, ο οποίος με τόση επιμέλεια, με τόση σχολαστικότητα, μου παραχώρησε το μεγαλύτερο μέρος του τεράστιου φωτογραφικού του πλούτου από τις χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ κύριε Τέντε, ευχαριστώ τον καθηγητή Πρασόπουλο και τον καθηγητή Κατζηδάκη. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Μουρκουτσάκη, ευχαριστώ πολύ για την εντυπωσιακή αυτή παράθεση ακτινολογικών και παθολογοανατομικών και διαχειριστικών ευρημάτων, που είναι ένας πολύ χρήσιμος τρόπος να καταλαβαίνει ο ακτινολόγος, βλέποντας εκ των υστέρων το παρασκεύασμα, να καταλαβαίνει τι βλέπει στις δικές του εξετάσεις και να γίνεται καλύτερος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ μεθοδική και εκπαιδευτική σας παρουσίαση. Να βάλουμε τώρα στην κουβέντα και την κυρία Πύρου με τα περιστατικά που ετοιμάσατε. Και στο τέλος ίσως να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ κύριε Χατζάκη. Κάνε λίγο άνσια εσύ. Αν το έχουμε ήδη. Εντάξει, είμαστε κομπλέ. Βλέπεις, Νίκο, τώρα της κυρίας Πύρου. Ένα λεπτό. Τώρα βλέπω. Ωραία. Ξεκινάμε, Νίκολα. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Πύρου Νικόλατα και είμαι ειδικευόμενη ακτινολογία στο ΑΧΕΠΑ. Και θα παρουσιάσω δύο κλινικά περιστατικά σχετικά με τα νεοπλάσματα του περιτονέου. Ξεκινάμε με το πρώτο περιστατικό, που είναι από το αρχείο του κυρίου Κουκουτσάκη και μας το παραχώρησε ευγενικά και τον ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Πρόκειται για ένα αγόρι 9 ετών, το οποίο έρχεται στο νοσοκομείο λόγω μιας μεγάλης ψηραφητής μάζας στην αριστερή κοιλιακή χώρα. Η μάζα αυτή ήταν ανώδυνη και προοδευτικά αυξανόμενη από εξαμήνου. Ενώ το παιδί δεν εμφάνιζε κάποιο άλλο σύμπτωμα, δεν είχε ναυτία, εμέτους ή διάρρεια. Από την κλινική εξέταση τα ευρήματα ήταν φυσιολογικά, πριν του ψηραφητού μορφώματος, δηλαδή είχε μια κοιλιά μαλακή, ευπίεστη και ανώδυνη, φυσιολογικά ζωτικά σημεία και δεν είχε πυρετό. Ενώ και από τον εργαστηριακό έλεγχο δεν είχαμε κάποιο αξιόλογο εύρημα, δεν είχε δείκτες φλεγμονής ή κάποια άλλη διαταραχή. Γίνεται απεικόνηση με αξιονική τομογραφία και έχουμε αυτή την εξής εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε μια μεγάλη μάζα με σαφή όρια και περιφερικές επασβεστώσεις και πυκνότητες λίπους και υγρικές.
Γενικά, όπως είδαμε και στα περιστατικά του κυρίου Κουρκουτσάκη, κάθε απεικονιστικό έβριμα εξετάζουμε ταυτόχρονα το ιστορικό, την ηλικία, την εντόπιση και τη σύσταση ιστών. Από αυτή την εικόνα, πιθανές διαγνώσεις θα μπορούσε να ήταν ένα κυστικό τεράτομο του περιτονέου, μια δερμοειδή κίστη, ένα παλιό επασβεστωμένο αιμάτωμα ή κάποιο λεφαγίωμα που έχει επασβεστωθεί. Καθώς δεν ανέφεραν οι γονείς κάποιον τραυματισμό ή κάποια παρέμβαση που θα εξηγούσε το αιμάτωμα, αυτό απομακρύνεται από την αρχική μας διάγνωση, αλλά και οι απεικονιστικοί χαρακτήρες που ήδη είπαμε απομακρύνουν τις άλλες δύο διαγνώσεις και η πιο πιθανή διάγνωση που δίνουμε είναι ότι πρόκειται για ένα κυστικό τεράτομα του περιτονέου. Γίνεται χειρουργική εξαίρεση, εδώ έχουμε και το παρασκεύασμα, η οποία επιβεβαιώνει τη διάγνωσή μας, δηλαδή πρόκειται για ένα κυστικό τεράτομα του περιτονέου, που είναι καλοήθινο πλάσματα που εμφανίζονται και σε παιδιατρικούς ασθενείς και εμφανίζονται σαν μάζες με σαφή όρια, ανομοιογένεια, δηλαδή και συμπαγή και κυστικά στοιχεία, και με εικόνα στην αξονική τομογραφία όπως τη δικιά μας, δηλαδή με υγρικές και πυκνότητες ρήπους, ενώ άμα είχαμε και μαγνήτη θα βλέπαμε αυτή την ανομοιογένεια. Επομένως, επιβεβαιώθηκε η αρχική μας διάγνωση. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο περιστατικό, το οποίο είναι από το αρχείο της κλινικής μας. Πρόκειται για μια γυναίκα 70 ετών, η οποία προσήλθε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών λόγω διόγκωσης της κυρίας και αναφέρει σημαντική απώλεια βάρους στους τελευταίους μήνες και μια γενική κακουχία. Ενώ τα πιο αξιόλογα ευρήματα από τον εργαστηριακό έλεγχο είναι η αυξημένη φεριτίνη και το αυξημένο CA125. Γίνεται υπέρηχος και παρατηρούμε μια μεγάλη ασκητική συλλογή και μέσα στο ασκητικό υγρό παρατηρούμε ότι υπήρχαν ηχοανακλάσεις, επομένως προσανατολιζόμαστε ότι πρόκειται για έναν εξυδρωματικό ασκήτη. Στην ανατομική θέση των εξαρτημάτων, αμφωτερόπλευρα, απεικονίζονται δύο ογκόμορφα μορφώματα, τα οποία είναι υποηχοϊκά και είχαν ασθενή εγκύωση, ενώ κατά την εξέταση παρατηρούμε σε επαφή με το περιτόνεο υποηχοϊκούς όζους, δηλαδή σαν εικόνα περιτοναϊκών εμφυτεύσεων. Έτσι, ήδη από το τμήμα επιγόντων περιστατικών μπαίνει η πιθανή διάγνωση ότι πρόκειται για κάποιο πρωτοπαθές νεόπλασμα οθικών με περιτοναϊκή καρκινομάτωση. Ακολουθεί περαιτέρω έλεγχος με αξονική τομογραφία, άνω και κάτω κυρίες, όπου έχουμε τα ίδια βρήματα, εδώ πέρα βλέπουμε την νεοπλασματική διήθηση του επιπλόκου και του περιτονέου και της εμφυτεύσης, και εδώ πέρα. Τη σημαντική ποσότητα σκητικού υγρού, εδώ πέρα είναι σε τομή προς την πίελο, και εδώ πέρα βλέπουμε γενικά τη διήθηση. Ακολουθεί μαγνητική τομογραφία, και εδώ πέρα νεοπλασματική διήθηση και η σημαντική ασκητική συλλογή, εδώ πέρα σε στεφανιαίο επίπεδο. Ενώ σε οβελιές τομές βλέπουμε τα μορφώματα των οθικών με τον συνοδό ασκήτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διήθηση, οι περιτοναϊκές εμφυτεύσεις περιόριζαν την διάχυση και αυτό μάλιστα είναι και πολύ χρήσιμο στην εξέταση της περιτοναϊκής καρκινομάτωσης, ενώ μετά την ένχυση παραμαγνητικής ουσίας εμπλουτίζονται επίσης. Και αυτό το περιστατικό βλέπουμε ότι έχουμε μια ολοκληρωμένη απεικόνηση της καρκινομάτωσης, δηλαδή των δευτεροπαθών εντοπίσεων, ξεκινώντας από τον υπέρηχο και καταλήγοντας και στον μαγνήτη. Η ασθενής έκανε high-pack, δηλαδή πρώτα κυταρομοιωτικό χειρουργείο και μετά υπερθερμική ενδοπεριτονική χημειοθεραπεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηδάκη. Παρακαλώ, βέβαια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Πύρου για τη συνεργασία και για την πολύ καλή παρουσίαση. Και θα μου επιτρέψετε μία μικρή συμπλήρωση. Έχει αξιολογηθεί ιδιαίτερα η αξία των ακολουθιών διαχύσεως στην επινέμιση των ελίκων του λεπτού εντέρου. Δηλαδή, εάν δούμε ορισμένες εικόνες, είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Όταν έχουμε σημαντική επέκταση της νόσου και εμφυτεύματα στο λεπτό έντερο,
πώς αυτά φαίνονται στις ακολουθίες διαχείρισης. Απλώς σας συμπλήρωμα σε αυτό που είπε η κυρία Πύρου, την οποία την ευχαριστώ και πάλι. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι κάτι που δεν είναι κατανοητό εδώ από τους παρελθόντες. Συμπληρωματικά με αυτό που λέγατε πριν για τη μαγνητική τομογραφία, έχει νόημα η μελέτη με μαγνητική εμπειρογραφία, κινηματική μελέτη και γονιστής διάχυσης για ασθενή που είναι να χειρουργηθεί με high-tech? Λοιπόν, να απαντήσω εγώ ή κάποιος άλλος? Εσύ. Λοιπόν, ο ογκολογικός ασθενής έχει ιδιαιτερότητα. Ο ογκολογικός ασθενής σκεφτείται ότι είναι σε μία σχετικά βαριά κατάσταση. Δεν είναι απόλυτα συνεργάσιμος. Και κυρίως θέλουμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα σύντομα. Με το δυνατό μικρότερο χρόνο εξετάσεως. Η ενδεδειγμένη προσέγγιση είναι με αξονική τομογραφία και κατά προτίμηση με τη διενέργεια και CT εντερογραφίας ταυτόχρονα, ή αν έχουμε τη δυνατότητα και την εμπειρία, αν του κάνουμε CT εντερόκληση, θα είναι το πλέον ενδεδειγμένο, αλλά επειδή τώρα δεν συνηθίζουμε να περνάμε πια κακώς καθετήρες, αυτό έχει απομακρυνθεί από την καθημερινότητα. Η απόλυτη ένδειξη είναι για την αξονική τομογραφία και μάλιστα με τη διενέργεια CT εντερογραφίας. Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας είναι πολλοί συνάδελφοι συνηθίζουν να στέλνουν πρώτα για μαγνήτη αντί για κανονικά αξονικό την υποψήφια ασθενή με καρκινομάτωση. Ο χρόνος της εντερογραφίας στο μαγνήτη είναι μεγάλος. Εάν συνδυάζεται όμως με μια καλή εξέταση, η οποία να γίνει ταυτόχρονα και απαιτεί εξειδίκευση των τεχνολόγων κυρίως, τότε μπορεί να υποκαταστήσει. Αλλά ας το κρατήσουμε για δεύτερο χρόνο και δεύτερο όπλο. Αυτό που είπατε για την ΣΥΝΕ, η κινητικότητα συνήθως επηρεάζεται από το φορτίο νόσου. Εάν έχουμε κόλλημα στην κινητικότητα ή διαφορά στο φορτίο νόσου, αυτό θα φανεί και από τις συμβατικές ακολουθίες και εξετάσεις και θα φανεί με τις άμεσες επιδράσεις που θα έχουν αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, θα έχουμε αποφρακτικό ηλαιό, θα έχουμε κόλλημα και εκεί θα έχουμε έμεσα σημεία για να προσεγγίσουμε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο ή σας κάλυψε σε αυτό που είπατε? Καταρχήν, λίγο συγχαρητήρια για την εκλογή σα τώρα το μετά, δεν το ξέρα. Και λίγο συγχαρητήρια γιατί πολύ ωραία άποψη. Είστε καλά, κύριε Τέντε. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι δεν είναι κάτι ξεχωριστό η high-tech. Εκείνο που έχει κυρίως σημασία για την θεραπεία αυτών των παθήσεων είναι η κυταρομιωτική χειρουργική επέμβαση και μάλιστα η ποιότητα τη κυταρομιωτική χειρουργική επέμβαση. Κατά συνέπεια, εκείνο που ενδιαφέρει τον χειρουργό είναι να δει τι έκταση έχει η περιτοναϊκή γνώση. Γιατί, διότι υπάρχει ένα όριο τη κυταρομιωτική χειρουργική, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, και αυτό είναι η έκταση τη γνώση στο λεπτό πέντε. Οπουδήποτε άλλο και να υπάρχει γνώση στο διπλωματικό περιθώριο βγαίνει, αλλά το δυστύχημα είναι ότι όταν υπάρχει πιθανή γνώση στο λεπτό πέντε, δυστυχώ η κατάσταση αυτή είναι επιλέξιμη για θεραπεία. Άρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει όμως είναι να δούμε τι έκταση έχει η γνώση καταρχήν. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι μέχρι σήμερα μπορεί πάρα πολύ καλά να το καλύψει η κλασική αξιολογική φωτογραφία και το βιβλιοδικό τη ερευνητή μελέτη άρτη,
Αντιμένει να δίνεται πόλη και ποσότητα αλληλού εκτός από τους κερδιστικούς και βεβαίως και τους κερδιστικούς. Αλλά ταυτόχρονα ο οργανισμός θα έπρεπε να γίνεται και υποκριτικό διαστημικού για να μπορέσει να διαπιστώσει τη μέθεση όσο και είναι περισσότερο και το λεπτό και το κακή πέντρο για να δείξει κανεί να δει να γίνει το μέλλον. Τι βάρε υπάρχουν μέσα στην περιφερειακή κοινωνία. Νομίζω όμω ότι το μεγάλο βασικά το που μου έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι η ενδερόπληση του αξιολογικού τοπογραφείου, η οποία έχει πολύ περισσότερε πληροφορίε από ό,τι έστω αυτή η λέγη άρμη κλασική αξιολογική τοπογραφία. Το τέλο όμω δεν μπορεί να καταλάβει τι διαφορά έχει η μαγνητική τοπογραφία από την αξιολογική τοπογραφία, εκτό από το γεγονό ότι πράγματι η μαγνητική τοπογραφία διαρκεί πολύ περισσότερο από το χρονικό διάστημα. Και ίσως το πάρουμε για να μπορεί να βγάλει την έρευνα κάνοντας αυτή την εξέταση σε σχέση τουλάχιστον με την αξιολογική τοπογραφία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το εξηγήσει λίγο αυτό το πράγμα. Τι διαφέρει περισσότερο, τι περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να λάβουμε με μια μαγνητική τοπογραφία, έστω και με αυτές τις λήψεις με διάκριση από μια πολύ καλή εντερόχληση του αξιολογικού τοπογραφία. Δεδομένου ότι σε αυτού του ασθενεί δεν νομίζω να προβόμαστε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να απαντήσω. Κύριε Τέντε, όπως έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη και όπως το έχουμε δει στην πράξη, μια καλή αξιονική τομογραφία με εντερογραφία, αλλά καλή αξιονική τομογραφία με εντερογραφία ή εντερόκληση είναι, περιέχει όλη την πληροφορία που χρειάζεστε για να χειρουργήσετε. Σε αυτό πλέον έχουμε καταλήξει μετά από 250 περιστατικά που έχουμε δει μαζί. Δεν σας ακούω, δεν ακούω, Αδάμ, καλά. Όχι μόνο αν εμείς έχουμε καταλήξει, διεθνώς έχουμε καταλήξει όχι, ότι τουλάχιστον η αξιολογική τομογραφία είναι το άλφα και το ωμέγα. Ναι, κύριε Τέντε, έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Εννοείται, δηλαδή, ότι συνεχίζουν συνάδελφοι να ζητάνε μαγνητική τομογραφία διαξιολογική ή να κάνουν και τα δύο. Πάρα πολλοί κόσμος για διαφόρους λόγους. Για ποικίλους λόγους. Για ποικίλους λόγους που λέτε. Μερικές φορές όμως δεν έχει γίνει τεχνικά, αλλά η αξιολογική ίσως. Ναι, πολλές φορές. Άρα το κλειδί είναι ή θα κάνεις μια σωστή αξιολογική ή με την κάνεις καθόλου. Πάντως, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η καλύτερη εξέταση είναι εκείνη την οποία δεν έχει μάθει κανένας να διαβάζει καλύτερα από και μια... αυτό σωστό. Και αυτό σωστό. Πολύ ωραία. Εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη καυτή ερώτηση, δεν ξέρω τώρα και ποιοι είναι ακόμα συνδεδεμένοι μαζί μας. Άρη. Α, μια παρατήρηση μπορώ να κάνω ακόμη. Φυσικά. Θα ήθελα να μην χρησιμοποιείτε τη λέξη επιπλοϊκό κέικ. Ο σωστός όρος είναι, αν και αδόκιμος, επιπλοϊκός πλακούς. Είναι πολύ ελληνική λέξη, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Το momentum cake. Το momentum cake, δηλαδή να μην το εξηγεί τόσο επιπλοϊκή του ή επιπλοϊκό cake. Είναι η λέξη, ο σωστός όρος θα ήταν επιπλοϊκός πλακούς. Επιπλοϊκό μελέτα. Επιπλοϊκό μελέτα. Ωραία. Πλακούς, λοιπόν. Αν λοιπόν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάποιο σχόλιο, θα ευχαριστήσουμε πάλι τον καθηγητή κ. Κουρτουτσάκη για την εντυπωσιακή ομιλία που μας έκανε. Νομίζω ότι όλοι που την παρακολούθησαν ή θα τη δουν αργότερα στο διαδίκτυο έχουν μόνο να κερδίσουν από αυτή την παρουσίαση. Οντότητες οι οποίες είναι δύσκολες στην πράξη, είναι σπάνιες σχετικά, άλλες είναι βέβαια πιο συχνές όσον αφορά τις κακοήθειες, αλλά σε κάθε περίπτωση εντυπωσιακές. Ευχαριστούμε λίγο για το ποδαρικό που μας έκανες φέτος. Και ελπίζω να σε δούμε και σύντομα από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Σας χαιρετώ όλους. Να είστε καλά. Και όλες. Καλό βράδυ.